Πάμε να συζητήσουμε αυτά τα πολλά που σας έλεγα νωρίτερα με το μέλος της διοίκησης του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, τον κύριο Σάκη Χατζόγλου, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα, δόξα τω Θεώ, εσείς? Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, να λέμε και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Αυτό είπα στον πρόλογο, ότι δύο λέξεις θα πω και σήμερα προς τον κόσμο, υπομονή και αναμονή. Και επιμονή. Και επιμονή, τρεις. Ναι. Ειδικά η υπομονή, κύριε Χατζόγλου, νομίζω ότι στα αυτιά των φίλων οπαδών του Ηρακλή είναι λίγο βασανιστική έως πολύ, αλλά είναι και η μοναδική όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν έχουμε κι άλλη. Είναι και μαθημένος στην υπομονή. Μαθημένος είναι, αλλά καλό είναι να ξεσυνηθίσουμε λίγο. Δηλαδή, ναι, κάποια στιγμή να ξεσυνηθίσουμε. Να έρθει και κάτι μια μέρα που να μην το περιμένουμε και να μας κάνει καλό. Εκεί, στο ξαφνικό, ρε παιδί μου, να ξυπνήσουμε ένα πρωί και να ακούσουμε αυτό και να πούμε: οπ, δεν χρειάστηκε να περιμένω πολύ, να υπομένω και να κάνω υπομονή πολύ γι' αυτό. Ήρθε. Συμφωνώ. Αλλά τι να κάνουμε, όπως είπατε σωστά, είμαστε μαθημένοι. Να ξεκινήσουμε από πού, να ξεκινήσουμε από την εκαθάριση. Όντως σήμερα είναι η πρώτη μέρα, ξεκινάμε. Ναι, ξεκίνησε ήδη. Ξεκίνησε σήμερα, έτσι. Πείτε μας κάποια πράγματα γι' αυτό. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω σε αυτό το θέμα. Γίνανε πολλές διεργασίες στο προηγούμενο διάστημα, όλες αυτές τις μήνες και τις μέρες που περάσανε τελευταίες πάνω σε αυτό το κομμάτι της καθάρισης. Mm-hmm. Βρέθηκε ο καθαριστής, γίνανε η κατάθεση της αίτησης. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με η νομική και η φοροτεχνική ουσιαστικά είναι αυτοί που θα υπομισθούν το μεγάλο βάρος και το μεγάλο κομμάτι. Και επειδή για όλα χρειάζονται χρήματα, λεφτά, είναι το ποσό το οποίο είχαμε ακούσει τις προηγούμενες μέρες, έχει αλλάξει κάτι από αυτού? Και αν θέλετε, δώστε μας και... Για λεφτά μη συζητάμε, λοιπόν. Να μην συζητάμε. Είναι το πιο σημαντικό, χωρίς αυτά δεν γίνεται. Νομίζω. Για αυτό λέω, μην το συζητάμε, γιατί είναι μέσα στο κομμάτι, μέσα στο DNA του Ηρακλή είναι το θέμα το οικονομικό. Πρέπει να βρίσκουμε παντού λεφτά. Είναι της υπομονής κι αυτό. Ακριβώς. Αν δεν ήταν φέτος η χρονιά, ήταν του χρόνου, για παράδειγμα, που δεν θα είχαμε την εκαθάριση και τη σύσταση της νέας ΠΑΕ, για παράδειγμα, ας πούμε ότι τυχαίο το νούμερο, θα γλιτώναμε 100.000. Ναι. Για να γίνουν αυτές οι διεργασίες της καθάρισης και της σύστασης της νέας ΠΑΕ. Άρα θα ήταν πολύ πιο άνετα τα πράγματα, πολύ πιο εύκολα. Καταλαβαίνω. Θα είχε φύγει ένα βάρος πολύ μεγάλο από πάνω σας. Το οποίο βάρος. Παρ' όλα αυτά είναι το πιο σημαντικό, Εννοείται, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε, γιατί αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, εφόσον έχετε και εσείς επίσημη ενημέρωση από εκεί που πρέπει να έχετε, ότι μέχρι 25 Αυγούστου πρέπει να είμαστε τέλειοι σε όλα για να πάρθει άδεια ώστε να παίξει ο Ηρακλής στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Και όταν λέμε τέλειοι σε όλα, ένα από τα βασικά κομμάτια είναι και η εκαθάριση που πρέπει να προχωρήσει. Έτσι ακριβώς. Είναι ένα δεκαήμερο σχεδόν πριν την έναρξη του πρωταθλήματος της νέας χρονιάς. Η διαδικασία, αλήθεια, επειδή τις προάλλες είχατε δηλώσει και εδώ στην ώρα για μπλε πριν από 2-3 εβδομάδες, δεν θυμάμαι, ότι ρωτάτε κι εσείς αλλά δεν παίρνετε τις απαντήσεις που θα θέλατε για να προχωρήσετε, πήρατε καμιά απάντηση στο τελευταίο χρονικό διάστημα, κάτι παραπάνω για αυτά που πρέπει να κάνετε για να συμπληρωθούν στο φάκελο, για την εκαθάριση, για οτιδήποτε άλλο? Όσο αφορά τα θέματα με τα χρέη, το χρεών δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι καινούριο, δηλαδή κάποια ενημέρωση για να μας πούνε ότι υπάρχει ένα ποσό αυτό. Ακόμα, έτσι. Συγκεκριμένο. Το μόνο που έχουμε ακούσει στην συνάντηση που έγινε με τον υφυπουργό, με τον υπουργό, υπουργός ή υφυπουργός τώρα. Τον κύριο Βασιλιάδη, ναι. Τον κύριο Βασιλιάδη. Τον κύριο Βασιλιάδη, τέλος πάντων, ναι. Ήταν ότι μας είπε ένα νούμερο ουσιαστικά για τα χρέη του δημοσίου που είναι η κατηφορία και ότι θα μας απαλλάξει από τις προσαυξήσεις και θα μείνει μόνο το κεφάλαιο. Για το οποίο κεφάλαιο, μια και το αναφέρετε, κύριε Χατζόγλου, να το εκμεταλλευτώ στην πρόσφατη συνάντηση που κάνατε στην Αθήνα με τον κύριο Βασιλιάδη, δεσμεύτηκε όντως προφορικά ότι θα βοηθήσει ώστε και το κεφάλαιο να, πώς να το πω τώρα, να υπάρχει μια διευκόλυνση, δηλαδή με κάποια χορηγία ή οτιδήποτε άλλο, γιατί έχει κυκλοφορήσει αυτό τις τελευταίες μέρες. Μια αντιστάθμιση θα υπάρχει. Μπράβο, ναι, είπατε τη σωστή λέξη μάλλον. Είναι δέσμευσή του προφορική αυτή, την περιμένετε και γραπτός για να είναι αυτό που λέμε και με τη βούλα? Σίγουρα θα πρέπει να γίνουν και αυτά. Μπροστά στον κύριο Παπαϊωάννη και τον κύριο Βαφιάδη, τον πρόεδρο της ομάδος, και τον Βάκη τον Παπαϊωάννη, ουσιαστικά είναι σαν να πήρε μια άτυπη δέσμευση με τα λόγια αυτή προς το παρόν, ότι θα σας βοηθήσω με αντιστάθμιση
στα χρέη με χορηγίες, κάποιες χορηγίες. Αυτό καλό επαναλαμβάνω είναι να γίνει και στα, και στα έργα και, και στα χαρτιά, γιατί άλλο είναι να, να πας ένα χρόνο μετά και να του πεις «Κύριε Βασιλιάδη, μας είχατε υποσχεθεί» και θα σου πει «Εντάξει, υποσχέθηκα στα λόγια, δεν το έκανα». Και άλλο να έχεις κάποιο έγγραφο στα χέρια σου. Έτσι, ακριβώς. Υπάρχει νέο ραντεβού μεταξύ των δύο πλευρών. Θα υπάρξει, ναι, τις επόμενες, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει. Απλά θέλω να πω ότι μπροστά στο Λάκη του Βαϊάν, σε ένα όνομα από τα μεγαλύτερα του ελληνικού ποδοσφαίρου και μπροστά στο λαό του Ηράκλη, ναι. Ό,τι λέμε, θα πρέπει να ισχύει. Τώρα επιτρέψτε μου να πω ότι μπροστά στο Λάκη Παπαϊάννου το 2011 υπόθηκαν κι άλλα, αλλά τον Ηρακλή το ρίξανε. Μεταξύ σωστά, άλλων, ναι, και στο Λάκη Παπαϊάννου. Θέλω να πω ότι είμαστε καμένοι από θα. Πάρα πολύ καμένοι. Αυτή τη φορά θα πρέπει να, να διορθώσουμε. Γι' αυτό και θέλουμε και χαρτιά και έγγραφα, ώστε να τα δείχνουμε εκεί που πρέπει, όταν οι πράξεις και οι δεσμεύσεις, μάλλον δεν γίνονται πράξεις. Η επόμενη φορά θα είναι πιο οργανωμένη, από την άποψη ότι θα υπάρχουν νομικοί. Σωστά. Μαζί μας θα υπάρχουν ένα μεγάλο κλιμάκι ουσιαστικά που θα βρεθεί μαζί του. Mm-hmm. Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά. Μακάρι. Μακάρι. Και ευελπιστούμε να γυρίσουν πίσω από την Αθήνα όσοι βρεθούν κάτω και εκπροσωπήσουν τον Ηρακλή με κάποια έγγραφα στα χέρια τους που να δεσμεύουν και ουσιαστικά τον κύριο Βασιλιάδη. Από εκεί και πέρα, τώρα θα επανέλθω λίγο. Αναγκάζομαι να το κάνω στα χρήματα. Πρόσφατα δώσατε το παρόν και εσείς, μεταξύ άλλων, στην συνάντηση που έγινε τη Δευτέρα, έτσι, προχθές, σε ξενοδοχείο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι, σωστά. Με την πρωτοβουλία του κυρίου Καράουλου και κάποιων άλλων που θέλουν και μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά. Τι μπορείτε να μας πείτε για αυτό, παρόλο που δεν ήταν μεγάλη σε αριθμό η συνάντηση μελών φίλων του Ηρακλή, έστω και αυτοί οι λίγοι κάναμε μια επικοδομητική συζήτηση, υπήρχαν καλές απόψεις και από τον κύριο Ζάνη για παράδειγμα με τους ανθρώπους που πρέπει να ξυπνήσουμε από τον καναπέ Ηρακλή και να ξεκινήσουμε λίγο να κουνηθούμε και να αγοράσουμε τα διαρκείας, να αγοράσουμε τις μετοχές, να πούμε λίγο πιο ενεργά, γιατί όπως έχω πει πολλές φορές ότι εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι μπορούμε να δεχτούμε και 10.000 μέλη σε αυτήν την ομάδα, άνετα. Και δεν το λέω τώρα για να ακουστώ λίγο διαφορετικά, να σου πω την αλήθεια και εγώ τα προηγούμενα χρόνια στον καναπέ ήμουνα. Ναι. Να μην κρυφτώ. Το άνετα το πιστεύω και εγώ, αλλά δεν το έχω δει ακόμα. Και... Σωστά. Και αυτό σωστά, είναι το θέμα. Σωστά, θα σας πω αυτό που σας είπα πριν με τον κύριο Βασιλιάδη, ότι πράξεις. Πράξεις, ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, τώρα που μπήκα λίγο πιο ενεργά μέσα στα πράγματα και είδα ότι ο Ηρακλής δεν αξίζει αυτό το πράγμα, αυτή την κατάσταση δηλαδή, και μπορεί πραγματικά με τον κόσμο και τον λαό του να, μέσα από τις τάχτες του να αναγεννηθεί, και το πιστεύω πάρα πολύ, θεωρώ ότι ήρθε η ώρα, δηλαδή φέτος στη Β' Εθνική και του χρόνου, τώρα θα μου πείτε, προτρέχω και του χρόνου. Μακάρι, βέβαιος, γιατί όχι. Δεν υπάρχει άλλος στόχος και άλλη γραμμή για τον Ηρακλή. Αυτή είναι. Δεν υπάρχει άλλη. Θα πρέπει να βγούμε Super League. Γνωρίζουμε όλοι, είναι κοινό μυστικό, ότι υπήρξαν κατά τη διάρκεια της τρίτης εθνικής κατηγορίας συγκεκριμένοι Ηρακλειδείς που φρόντισαν και καλά έκαναν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, που έβαλαν κάποια χρήματα για πολλούς και διάφορους λόγους και σκοπούς. Με αφορμή και την πρόσφατη συνάντηση που είχατε στο ξενοδοχείο, θεωρείτε ότι αυτός ο αριθμός είτε μπορεί να διατηρηθεί είτε ακόμα και να αυξηθεί, γιατί φαντάζομαι συζητήθηκε και το θέμα της πολυμετοχικότητας, το αν μπορεί να συμβεί, θα βγουν και μετοχές, υπάρχει αρκετός κόσμος που ρωτάει τι γίνεται. Σωστά. Και με αυτό, τι μπορούμε να πούμε επ' αυτού, προς το παρόν τουλάχιστον, έτσι. Οι απόψεις που ακούστηκαν ήταν αρκετές, παρόλο που δεν ήταν επαρκής ο κόσμος και τα μέλη του Ηρακλή μέσα, όπως είπα και πριν. Θέλω να πω ότι ακούστηκαν 2-3 άνθρωποι επιφανείς της ομάδος εκεί μέσα, ο οποίος ο ένας είπε ότι έχει μια ομάδα ανθρώπων, ο οποίος έχει μαζέψει 50.000 για παράδειγμα. Ένας άλλος 50.000 είπατε? 50.000, ακριβώς, ναι. Ένας άλλος μόνος του είπε ότι θα βάλω εγώ 50.000, 40 με 50.000. Δηλαδή, μπορούμε να βρούμε 5 τέτοιους. Ακριβώς, αυτό ακριβώς θέλω να πω. Πιστεύω πολύ σε Ηρακλή, εγώ. Πάρα πολύ πιστεύω σε αυτήν την ομάδα. Και πιστεύω πάρα πολύ ότι μπορούμε να κάνουμε... Το λέω, ομάδα... κύριε Χατζόγλου, συγγνώμη για διακοπή, γιατί μέσα σε ένα λεπτό μας είπατε για 100.000 ευρώ, έτσι, που δεν μαζεύονται... Ακριβώς, αυτό θα είπαν. Και εγώ, ακούγεται πολύ όμορφο. Εγώ μαζί με φίλους και μέσα από τη διοίκηση,
ήδη έχουμε κάνει μια κίνηση, μια συνάντηση με ανθρώπους που έχουμε μαζέψει 30. Που και εγώ θα βάλω και ο καθένας μας θα βάλει. Ναι. Από αυτούς. Ναι. Εντάξει. Και μπράβο. Δηλαδή, θα μαζέψουμε τα χρήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ δεν το φοβάμαι αυτό. Εγώ θέλω απλά τον λαό του Ηρακλή, τον κόσμο του Ηρακλή, αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος θα βάλει 100 ευρώ. Δεν θέλω να βάλει παραπάνω. Να έρθει κι αυτός. Τον έχουμε ανάγκη. 100 ευρώ με 5.000 μέλη. Είναι 500 χιλιάρια. Δεν το συζητάμε. Και να υποθέσω ότι τώρα είναι επιτακτική ανάγκη και όχι όταν θα ξεκινάει το πρωτάθλημα, όταν θα είμαστε στα φιλικά, όταν ο κόσμος θα έχει δει μεταγραφές, ανανεώσεις κτλ. Ακριβώς. Γιατί συνήθως, ξέρετε, το έχουμε αυτό το κουσούρι να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την ομάδα και μετά να μπούμε στη διαδικασία να πάμε να πάρουμε το διαρκές. Είναι ένα κουσουράκι αυτό μικρό. Πέρα από το οικονομικό, έργο έτσι. Ήταν. Ναι, έργο θα ήταν να έρθουν από τώρα. Ναι. Πέρα από το οικονομικό, γιατί δύσκολες είναι οι μέρες. Πρέπει κάποιος να έχει αυτά τα χρήματα για να μπει στη διαδικασία. Όσον αφορά τις μετοχές, τώρα θα την κάνω την ερώτηση, δεν ξέρω αν είστε και ο καθήλων αρμόδιος, να το απαντήσετε, αλλά έχω και ερωτήσεις και από χθες για τις μετοχές, αν κάποιος ενδιαφέρεται, ο Γιώργος, ο Νίκος, ο Μπάμπης, ο Μανώλης κτλ. Πώς μπορεί να αγοράσει οποιοδήποτε μετοχές και αν, έχω την ερώτηση από χθες κρατημένη, αν από τη στιγμή που παίρνεις μετοχές μικρής αξίας, αν μπλέκεις με εφορίες και σχετικά, γνωρίζετε να μας απαντήσετε ή θα το δούμε. Με την εφορία δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Απλά για να αγοράσουμε μετοχές πρέπει να υπάρχει ΠΑΕ. Να συσταθεί πρώτα και μετά, έτσι. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Άρα αυτό είναι κάτι μετέπειτα. Άρα κάποιος που ενδιαφέρεται περιμένει να συσταθεί η ΠΑΕ και μετά να εκδηλώσει. Όχι, δεν θα έλεγα να περιμένει. Θα έλεγα να πάει να βάλει τα χρήματα, να επενδύσει, να τα βάλει δηλαδή. Να τα βάλει στο λογαριασμό του Ηρακλή, να πάει να τα δώσει από κοντά, να πάρει το φαντάκι του ότι έβαλα αυτά τα χρήματα και στη συνέχεια. Όταν έρθει η ώρα και γίνει σύσταση ΠΑΕ, ό,τι θέλει να τα κάνει. Θέλει να τα κάνει διαρκεία, θέλει να τα κάνει μετοχές. Έβαλα 100 ευρώ. Α, ωραίο είναι αυτό. Θα πάρω 3 μετοχές. Άρα βοηθάμε τώρα οικονομικά εφόσον έχουμε 2 ευρώ στην άκρη και θέλουμε να τα βάλουμε, που λέει ο λόγος. Ακριβώς, και μετά θα πάρει το ανάλογο. Και μετά με το που θα συσταθεί η ΠΑΕ αποφασίζουμε τι θα γίνουν αυτά τα λεφτά. Ναι. Ακριβώς, ό,τι θέλει να κάνει, ναι, εννοείται. Η φετινή χρονιά είναι κέρια χρονιά. Του χρόνου θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Στον αριθμό λογαριασμού του ποδοσφαιρικού τμήματος που έχει κυκλοφορήσει όλο τον χρόνο, έτσι που υπάρχει. Ακριβώς, αυτό είναι. Το οποίο θα γίνει άλλος ένα ξεχωριστά για τις μετοχές από ό,τι. Α, θα γίνει ακόμα ένας ξεχωριστά, μάλιστα. Ναι. Αποκλειστικά για τις μετοχές. Γιατί το μετοχικό κεφάλαιο πρέπει να είναι στην άκρη. Σωστά. Μιας και λέμε για ΠΑΕ, πότε υπολογίζετε χρονικά να έχουμε ΔΣ, να συσταθεί η ΠΑΕ, να λέμε για πρόεδρο, αντιπρόεδρο κτλ. Και να μιλάμε για ΠΑΕ Ηρακλής πλέον και όχι για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Προς τον Αύγουστο θα είναι έτοιμο. Αύγουστο, έτσι. Ναι, προς τον Αύγουστο. Και λίγες μέρες πριν την αδειοδότηση. Ακριβώς, ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή θα γίνει η πενταμελής επιτροπή, η οποία θα τρέξει όλα αυτά τα θέματα. Τις συμφωνίες, τις προσυμφωνίες δηλαδή. Και όλα αυτά. Μάλιστα. Κάτι ακόμα που αφορά και το αγωνιστικό τμήμα, γιατί τόση ώρα μιλάμε δυστυχώς για τα έξω αγωνιστικά. Και ως βετεράνος ποδοσφαιριστής και εσείς φαντάζομαι θα θέλετε να μιλάμε περισσότερο για ποδόσφαιρο. Εύχομαι να γίνει αυτό. Ξεκίνησε από τη Δευτέρα μια σειρά επαφών με ποδοσφαιριστές. Χθες το ποδοσφαιρικό τμήμα ανακοίνωσε συγκεκριμένους αθλητές που είπαν το ναι. Υπάρχει μια αναμονή με την περίπτωση του Ρόβα και με κάποιους άλλους παίκτες. Πώς πάμε σε αυτό το κομμάτι? Και ξέρετε ότι ειδικά του Ρόβα είναι κάτι που απασχολεί τον κόσμο, γιατί όπως και να το κάνουμε, πρώτο σκόρ της ομάδος. Περιμένουν όλοι να τελειώσει και αυτό θετικά. Νομίζω ότι έχουμε κάνει μέχρι τώρα 7-8 επαφές, αν δεν κάνω λάθος. 7-8. Σχεδόν όλες συμφωνήσαν. Το μεγαλύτερο δηλαδή κομμάτι, το 70-80% έχουν συμφωνήσει. Υπάρχουν 1-2 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι, εντάξει, είμαστε κοντά, δεν θα έχουμε θέμα. Τα παιδιά είναι καλά παιδιά και είναι παιδιά οι οποίοι έχουν προσφέρει στην ομάδα. Είπαμε, είναι το ηθικό κομμάτι, το οποίο προσφέρουμε και εμείς ότι από πέρυσι κάνατε τον αγώνα αυτό να θέλουμε να παραμείνετε, θέλουμε να έχουμε τον κορμό μας και να συνεχίσουμε. Παρ' όλα αυτά, αν κάτι δεν πάει καλά, εντάξει, ο Ηρακλής δεν θα πεθάνει, ούτε ο Ρόβας. Ο καθένας θα συνεχίσει τον δρόμο, ο κάθε Ρόβας. Όχι ο Ρόβας, ναι, ο κάθε Ρόβας, να μην μπερδευτούμε. Απλά θέλω να πω ότι όταν προτεραιότητα έχει ο Ηρακλής σε κάποιους ανθρώπους, το αποδεικνύουν και αυτό πρέπει να συμβαίνει. Και θα είναι και καλό και για τους ίδιους. Εννοείται. Αποδείχθηκε ότι ακόμα και στην τρίτη εθνική κατηγορία το να φοράς τη φανέλα του Ηρακλή σε κάνει να βάζεις 30 γκολ, σε κάνει να βγαίνεις πρώτος, σε κάνει ακριβώς. Το 7 ή το 6 ή το 5 που μπορεί να έδινε σε άλλη ομάδα να το κάνεις 8 και 10 στο Ηρακλή. Μπράβο. Έτσι, ακριβώς.
Το έχω πει πολλές φορές ότι ο ποδοσφαιριστής στο 50% γίνεται 80% με τη φανέλα και με τον κόσμο. Και είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούν και οι ίδιοι οι παίκτες τώρα που είμαστε στη διαδικασία των επαφών. Υπήρξε παιδί ποδοσφαιριστής που μπήκε μέσα στη συνάντηση και είπε: «Παιδιά, εγώ και με τα ίδια λεφτά είμαι ευχαριστημένος», λέει, «σωρά κλείναμε». Υπόθηκε αυτό, έτσι. Εντάξει. Υπόθηκε, ναι. Έτσι. Φυσικά έγινε αύξηση 3 φορές πάνω από αυτά που έπαιρνε. Αυτά που έχουμε συμφωνήσει και εμείς. Υποθέτω, κύριε Χατζόγλου, ότι αυτό ισχύει για όλα τα παιδιά. Έτσι, ότι μιλάμε πλέον και για συμβόλαια επαγγελματικά, γιατί είναι και επαγγελματική κατηγορία η δεύτερη εθνική. Όλοι τους είναι καλά παιδιά. Και ο Χρήστος Ρόβας είναι φοβερό παιδί. Και αυτός θα είναι κοντά μας. Όχι, θέλω να πω, όλοι θα πάρουν παραπάνω φέτος. Είναι λογικό, έτσι, όσον αφορά τα γενικά. Εννοείται, μα πρέπει να πάρουν. Ναι. Μα εννοείται. Και β' εθνική είναι και ο Ηράκλης είναι. Και θα έχουν ένα μεγάλο πρίμα ανώδου για να βγούμε και να προχωρήσουμε μπροστά. Και όποιος μπορεί να βοηθήσει εκ νέου. Στη νέα χρονιά, ας έρθει να βοηθήσει. Ωραίο και το πριμανό. Μακάρι, έργο, ναι. Ωραίο ακούγεται και αυτό. Μάλιστα. Μα έτσι πρέπει να είναι. Καλή δύναμη να ευχηθώ, καλή συνέχεια. Και... ευχαριστούμε και σε εσάς. Όλοι μαζί, όλοι μαζί, όλοι μαζί. Έτσι, να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Και εγώ ευχαριστώ. Χαιρετώ. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Σάκη Χατζόγλου. Είχαμε αρκετά να πούμε. Ελπίζω να απαντήθηκαν και αυτά που προφανώς σας απασχολούν.